Εάν μιλούσαμε μια γλώσσα πιο καθομιλουμένη, θα λέγαμε ότι οι Αρχάνες εκείνη την εποχή ήταν the place to be. Όλοι οι φοιτητές που σεβόντουσαν τον εαυτό τους και θέλανε να πούνε ότι ενδιαφέρονται για την προϊστορική αρχαιολογία και πραγματικά ενδιαφέροντο, έπρεπε να έχουν περάσει από τις Αρχάνες. Ο Βασίλης δεν πήγε απλά να συμμετέχει στις ανασκαφές. Για τις εμπειρίες του από την ανασκαφή των Αχαρνών, παρουσίασε ανακοινώσεις σε φροντιστηριακά σεμινάρια του καθηγητή Ιακωβίδη και θυμάμαι, έχω ακόμα στη μνήμη μου αυτές τις ανακοινώσεις, τη σοβαρότητα, την λεπτομέρεια και το πάθος που τον διείπε για να μας πει όλα αυτά που έχει ζήσει στα καλοκαίρια στις Αρχάνες. Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάχθηκε κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία και συμμετείχε με πολλές φροντιστηριακές εργασίες. Για τους περισσότερους, οι αρχαιολόγοι διεξάγουν ανασκαφές και μελετούν σε βάθος υλικά κατάλοιπα όλων των ειδών, κτίρια, αγγεία, λεπτά, μεταλλικά αντικείμενα, αλήθινα αντικείμενα κτλ. Βεβαίως τα κάνουν όλα αυτά, αλλά οι παλαιοί αρχαιολόγοι της εργασίας διακρίνονταν και από μια εκπληκτική άνεση στην κατανόηση και ερμηνεία μνημείων και καταλήπων όλων των περιόδων. Ικανότεροι εξ αυτών είχαν ικανότητα και στην ερμηνεία των ενεπίγραφων μνημείων, μια δεξιότητα που δυστυχώς έχει σε μεγάλο βαθμό απολεστεί στις μέρες μας. Ο Βασίλης Αραβαντινός είναι ίσως ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους αυτής της μακράς και λαμπρής παράδοσης που ανάγεται στον Κυριακό Πιτάκη, τον ιδρυτή της στην Ελλάδα αρχαιολογικής επιστήμης. Περιλαμβάνει τιτάνιες μορφές του 19ου αιώνα, όπως την κεφαλήν ανασκαφέ της Αθηναϊκής Ακρόπολης και της Επιδάβλου του Παναγίου Καραδία και του 20ου αιώνα, όπως τον άλλο μεγάλο αρχαιολόγο του Λεξουρίου, τον περίφημο Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Και όλοι αυτοί κάναν τα πάντα, διαβάζαν και επιγραφές, μελετούσαν προϊστορικά μνημεία, ζευγά κλπ. Ήταν λοιπόν πρωτοπόροι ανασκαφείς και αρχαιογνώστες με στέρεα φιλολογική κατάρτιση που σε επέτρεπε όχι μόνο να καταπιάνονται με τα υλικά κατάλοιπα, αλλά και να ερμηνεύουν τα λογή σε ανεπίγραφα μνημεία που ανακαλύπτονταν στις ανασκαφές τους ή γενικότερα στον χώρο δικαιοδοσίας τους. Και μιας και εγώ ο ίδιος είμαι επιγραφικός, μου έλεγε απόψε ο πλήρως να μιλήσω για το επιγραφικό έργο του Βασίλη Αραβαντινού. Στην περίπτωση του όμως, το καθήκον είναι βαρύτατο και τούτο επειδή ο τιμόμενος καταπιάστηκε όχι μόνο με την επιγραφική των λεγόμενων ιστορικών χρόνων, δηλαδή με επιγραφές γραγμένες σε ελληνικό αλφάβητο, αλλά όπως ακούσατε και με επιγραφές της λεγόμενης γραμμικής β', του συλλαβικού δηλαδή συστήματος γραφής που χρησιμοποιήθηκε από τους ελληνόφωνους κατοίκους της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Τη θέση του αυτή σε όλα αυτά τα έτη διεξήραγε πλήθος ανασκαφών, έχοντας την αποκλειστική προσωπική ευθύνη της αρχαιολογίας για την πόλη της Θήβας, η οποία μετά τους σεισμούς του 1981 γνώρισε ευρύτατη ανοικοδόμηση. Η ανοικοδόμηση αυτή στάθηκε η αφορμή με την προσωπική επιμέλεια του κ. Αραβαντινού να δώσει μοναδικά ευρήματα για την αρχαιολογία της πόλης, τόσο για τους μυκηναϊκούς χρόνους, όσο και για τους προημότερους αυτών, αλλά και για τους ιστορικούς χρόνους της αρχαιότητας. Οι επεμβάσεις αυτές έφεραν στο φως πλήθος σπουδαίων ευρημάτων με κορυφαία τα αρχεία πινακίδων γραμμικής β' στην περιοχή του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Καρμίας, κατά τα έτη 1993-1995, για τα οποία σας μίλησε και ο κύριος Παπαζακάδας προηγουμένως, τμήματα των μυκηναϊκών οχυρώσεων της πόλης, θέματα πάνω στα οποία έγραψε περισπούδαστες μελέτες ο κύριος Αραβαντινός, όπως επίσης τύμβους νεκροπόλης των προϊστορικών αλλά και ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, καθώς και την αρχαιότερη φάση του ιερού του Ηρακλέους, από το οποίο είδατε προηγουμένως τις επιγραφές για τις οποίες ο κύριος Αραβαντινός έγραψε και ταύτισε το ιερό αυτό με βάση τις αρχαίες πηγές. Η δράση του, ωστόσο, δεν σταμάτησε με την συνταξιοδότησή του, καθώς από το 2012 διευθύνει τις συστηματικές ανασκαφές στον χώρο του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας, που διεξάγονται
υπό τη διεύθυνσή του και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας και με τη συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Βιωτίας. Ο ίδιος, μάλιστα, κατά τη μακρά του θητεία στη Βιωτία, ευτύχησε να εγγενιάσει δύο μουσεία, αυτά της Χερόνιας και του Σχηματαρίου, και να φτάσει σχεδόν μέχρι τα εγγένεια του Μουσείου της Θήβας, για το οποίο ενέπνευσε τις θεματικές του ενότητες, αλλά και τον τρόπο έκθεσης και παρουσίασης των αρχαιοτήτων. Την επόμενη χρονιά, το 2013, ξανά η ομαδική φωτογραφία της ανασκαφής, και την μεθεπόμενη χρονιά, 2014, όλη η ανασκαφή, και το 2015, ξανά πάλι όλοι μας στην ανασκαφή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω σε έναν μάρτυρα και ακριβώς από κάτω το χάος, τα 6 μέτρα του Μυκηναϊκού, της ανασκαφής του Μυκηναϊκού Ανακτόρου. Στην ανασκαφή αυτή έρχονταν και γενικότερα στη Θήβα και επισκέπτονταν τον κύριο Ραβαντινό και μεγάλες μορφές της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αρχαιολογικής επιστήμης. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της αρχαιολογικής εταιρείας, τον κύριο Πετράκο, μαζί με την κυρία Βασιλικού, οι οποίοι επισκέφτηκαν τον κύριο Ραβαντινό στην ανασκαφή αυτή, πάρα πολύ σημαντική η ανασκαφή της Θήβας. Και εδώ ο πρώην διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής, ο Jim Wright, μαζί με τον Nicholas Blackwell, τον υποδιευθυντή, κατά την επίσκεψή τους στην ανασκαφή του Μυκηναϊκού Ανακτόρου το 2012. Εδώ έχουμε την επιστημονική ομάδα ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος επιφανειακής έρευνας και ανασκαφής στον αρχαίο Ελαιώνα της Βιωτίας. Είναι η αποστολή του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και παρουσιάζεται η φωτογραφία αυτή εδώ ενδεικτικά για να δείξουμε και αυτή την πτυχή του πολυσχεδούς έργου του κ. Ραβαντινού, η οποία αφορά σε συνεργασίες με ξένες αρχαιολογικές σχολές και ξένα πανεπιστήμια. Έχω παραδείγματα πλήθους εκδηλώσεων του είδους που σας ανέφερα, εντάξει, και στην αρχαιολογική εταιρεία και σε πολλά ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Κάτι μου λέει ότι κι εγώ, έτσι τώρα το είπε ο Γιάννης, ο Φάπας, ότι θα έχω αυτή την εμπειρία να μου αφιερωθεί τόμος και μάλιστα πιστεύω εν ζωή. Οι διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης, οι μαθητές του γυμνασίου μας, αργότερα συναγωνιστές, επιστήμονες, δόκιμοι και φαλονίτες, δεν δίστασαν να οργανώσουν αυτές τις δύσκολες μέρες του υπερβολικού καύσωνα και του υπερβολικού αέρα χθες, καιρό ραστόνης στην καρδιά του Θέρους, για μένα και την καθηγήτρια Δώρα Μαρκάτου, που είναι η επόμενη στη σειρά, εκδηλώσεις που τιμούν περισσότερο αυτούς τους ίδιους κατά ένα έθος αρχαίο και παλαιό. Συνάδελφοι που πληροφορήθηκαν την πρωτοβουλία στα πέρατα του κόσμου, και εκεί δεν υπάρχουν καλοκαίρια και μέρες σχόλης, τονίζουν με μνήματά τους την αξία της τιμής στον ίδιο το Δήμο της Γενέτειρας. Σπάνιο αυτό εμένα, ενός απλού εργάτη της έρευνας και της επιστήμης της αρχαιότητας. Έφτασα σε αυτό το ξεχωριστό σκαλοπάτι των 73 χρόνων μου και στην επιστημονική προσφορά που ακούσατε, 50 ακριβώς χρόνια αφότου δημοσίευσα ένα πρωτόλιο που τώρα τρέχομαι λίγο, εντάξει, γι' αυτό, με υλικό από την Ιακωβάτη. Ο Καλλιγάς μου λέει, μην είσαι σίγουρος ότι είναι από την Κεφαλονιά, οι Ιακωβάτη είχαν κτήματα και στην Πάτρα. Αυτά τα έχει η επιστήμη. Όπως ξέρετε, τα ελληνικά πράγματα είναι παντού, σε τεράστια μήκη και πλάτη της Οικουμένης, ώστε μια φορά σε μια τεράστια αρχαιοκαπηλεία, την οποία πήγα να εκτιμήσω, είχε φτάσει με το ferry boat από το πλοίο από την Πάτρα, ήταν δύσκολο πραγματικά να εκτιμηθεί αν ήταν, όπως έλεγαν, από την Αλβανία ή από την Ελλάδα, γιατί μυκηναϊκά έχουν βρεθεί παντού. Με έσωσε το ελαιοχώρι και οι αμφορείς της
τελευταίας Μικυναϊκής περίοδου, όπου είχε γίνει μια τεράστια αρχαιοκαπηλεία και ταυτίζονταν πάρα πολύ εύκολα, το λεωφόρο Αχαΐας. Έτσι. Σε τούτο το σημείο όμως είναι αδύνατο να μην στρέψω τη μενοσταλγία και γλυκό πικριγεύση τη μνήμη μου, κάτι είπε ο Πέτρος, στους προγόνους και τους δασκάλους μου. Στις δασκάλες μου μάλλον, στο χωριό στους Σουλάρους, σε συμμαθητές, συμφοιτητές και πολλούς άλλους που είτε πέρασαν στην άλλη όχθη, είτε συνεχίζουν να στηρίζουν τα βήματα τα δικά μου και σήμερα. Εννοώ το ξεκίνημά μου από τους Σουλάρους της Παλικής, έπειτα στο Υπετρίσιο Γυμνάσιο και Λύκειο εδώ στο Λιξούρι με τα πόδια στην αρχή, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, στη Λα Σαπιέντσα, στο University College του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin, στο Madison στην Αμερική, όπου εμαθήτευσα. Στάθηκα τυχερός να έχω πολλούς και καλούς δασκάλους, αείμνηστους φυσιολογικά, καθηγητές στο γυμνάσιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Αμερική και όπου αλλού βρέθηκα. Στην ηλικία μου, λίγοι πλέον, ελάχιστοι είναι οι επιζώντες και από αυτούς δύο πολύτιμοι και πολύ ξέροι δάσκαλοι και φίλοι μου είναι ο Γιώργος Μοσκόπουλος και ο Γεράσιμος Μαρκαντονάτος εδώ από την Παλική. Ξέρω τουλάχιστον ότι δεν τους απαγοήτευσα, όχι τους τελευταίους, αλλά όλους. Θα ήθελα όμως να είμαι πολύ καλύτερος. Σε εκατοντάδες επιστημονικών ιδρυμάτων των δύο υπήρων, Ευρώπης και Αμερικής, που επισκέφτηκα κατά μήκος και πλάτος, έδωσα διαλέξεις και σε πολλές περιπτώσεις δίδαξα σε διευθυντές πανεπιστημίων την παλαιότερη ελληνική αρχαιολογία και ιστορία.